πράγματι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν έχουν καταγραφεί πράξεις χαρακτηρισμού, εκτάσεις οι οποίες στους κτηματολογικούς χάρτες του 1930 και στους τίτλους αναφέρονται ως αγρή ή ως κάποια ίσως χορτολιβαδική, αναφέρονται, χαρακτηρίζονται ως δασόδης, διότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι κτηματολογικοί χάρτες του κτηματολογίου, οι οποίοι είναι του 1930 και παράγουν ένα αμάχητο τεκμήριο ως προς τη μορφή και το χαρακτήρα της έκτασης, αλλά ελήφθησαν υπόψη οι χάρτες του 60 με φωτοερμηνεία βάσει των χαρτών του 2015. Οπότε κάποιος ο οποίος μετανάστευσε, ας πούμε, στο εξωτερικό, όπως γνωρίζετε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε κύμα μετανάστευσης, κάποιοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους. Εάν λοιπόν είχαν την ατυχία να φυτρώσει μέσα κάποια δασόδης βλάστηση, σήμερα βρίσκονται χαρακτηρισμένα ως δάση. Θα πρέπει λοιπόν τώρα όσοι το αντιληφθούν, αφού πάνε στους μηχανικούς τους, να διατυπώσουν αντιρρήσεις, διότι η περίοδος της διόρθωσης των πρόδειλων σφαλμάτων έχει λήξει και έχουμε περάσει την περίοδο των αντιρρήσεων, η οποία διαρκεί μέχρι τις 3 Ιουνίου. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους πολίτες που βλέπουν να χαρακτηρίζονται δασικά κομμάτια γης, τα οποία κανονικά δεν είναι, έχουν προβλήματα και κάποιες δημοτικές περιουσίες, καθώς και εκεί υπάρχει μια εμπλοκή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επειδή δεν ελήφθησαν υπόψη οι κτηματολογικοί χάρτες, έχουν βρεθεί τμήματα επαρχιακών οδών, ποτάμια, ρέματα, κοινόχρηστοι χώροι να χαρακτηρίζονται ως δασικοί. Οπότε εκεί θα πρέπει ο κάθε ΟΤΑ να το δει μόνος του το θέμα και να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του. Πάρα πολλά πάντως τα προβλήματα σε Ρόδο και Κο και Κάρπαθο. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα το κτηματολόγιο που στη Ρόδο είναι κλειστό και που στην ΚΟ είναι υποστελεχωμένο δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα για τους πολίτες. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Στο κτηματολόγιο της Ρόδου, εξ όσων γνωρίζω, έχει δρομολογηθεί κάποια διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών. Δεν είναι σοβαρές οι φθορές. Κάποιες οβάδες οι οποίοι έπεσαν, δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα για τη στατικότητα του κτηρίου έτσι όπως έχει διαχειριστεί στην κοινωνία. Ας μην ανησυχούν οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο της ΚΟ, είναι υποστελεχωμένο. Έχουμε κάνει κοινή παρέμβαση με το Σύλλογο Δικηγόρων για μία ακόμα φορά να έρθει κάποιος τοπογράφος για να μπορέσει να μεταγράψει τις πράξεις που εκκρεμούν. Να δούμε λίγο το κομμάτι των αντιρρήσεων, καθώς όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα για τους πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται δασικά τα κτήματά τους χωρίς να είναι. Οι αντιρρήσεις είναι μια διαδικασία και δαπανηρή και χρονοβόρα. Πόσο αισιόδοξο λοιπόν μπορεί να είναι όλο αυτό το κομμάτι ως διαδικασία? Καταρχήν, για να η διατύπωση των αντιρρήσεων, για να πετύχεις να έχει θετική έκβαση, είναι κάτι που είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους τους κτηματολογικούς, οι οποίοι θα διεκδικήσουν οι ιδιοκτήτες να είναι το αμάχητο τεκμήριο. Βεβαίως, είναι μια διαδικασία δύσκολη και δαπανηρή και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και πανδημίας. Δυστυχώς, όπως έχουμε ξαναπεί, το κτηματολόγιο είναι μια μνημονιακή υποχρέωση και προϋπόθεση είναι οι δασικοί χάρτες. Η χώρα έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ και γι' αυτό η χρονική πίεση δημιούργησε και αυτά τα προβλήματα. Ποιες είναι οι ειδικότητες που εμπλέκονται στην διαδικασία των αντιρρήσεων? Κυρίως οι τοπογράφοι και δευτερευόντως πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι ασχολούνται και με τοπογραφικά.